Πάμε να δούμε αυτό εδώ το ερώτημα. Εξετάσουν οι παρακάτω δομές ικανοποιούν την πρόταση. Υπάρχει χ για κάθε ψ, π έχει ψ. Μεταφραστικό πίνακα βέβαια εδώ. Έχουμε μια αυτούσια πρόταση μέσα από το μεταφραστικό. Ο μεταφραστικό μα λέει υπάρχει ένα φυσικό ο οποίο έχει τη σχέση αυτήν εδώ με όλα τα στοιχεία. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε διαδοχικά τι αντικαταστάσει και να αποφασίσουμε αν ο τύπο αληθεύει στην ερμηνεία που μα δίνει σε κάθε υποερώτημα. Ενδιαφέρουσα άσκηση βέβαια και με την έννοια ότι μα δίνει διαφορετική ερμηνεία σε κάθε υποερώτημα. Οπότε στην πρώτη άσκηση είναι χ μικρότερο ίσο του ψ η ερμηνεία. Διαβάζουμε την ερμηνεία. Υπάρχει ένας φυσικός ο οποίος είναι μικρότερος ίσως από όλους τους φυσικούς αριθμούς και βεβαίως ξέρουμε ότι το ερώτημα αυτό είναι σωστό και αληθεύει για χ ίσον με το 0. Πάμε τώρα στην επόμενη πρόταση. Μεγάλη προσοχή, Στη δεύτερη πρόταση να γράψουμε, ιδίως όταν έχει λεκτικές περιγραφές, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, θα το δούμε κατά κόρον τώρα στη συνέχεια, είναι να γράψουμε το π του χ, ψ, να γράψουμε κατευθείαν την ερμηνεία του, Το ψ λοιπόν διαιρείται από το χ. Το ψ διαιρείται από το χ γράφω. Αυτή είναι η ερμηνεία της παράστασης π χ, ψ. Και τώρα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να το διαβάσουμε αυτό από τον εξωτερικό, όπως ο δείκτης στον εσωτερικό. Δηλαδή πρέπει να πούμε υπάρχει ένα φυσικό χ, ο οποίος έχει μια ιδιότητα σε σχέση με όλα τα ψ. Και αυτό πρέπει να διαβαστεί λοιπόν από το χ στο ψ. Και γι' αυτό βεβαίως πρέπει να αντιστρέψουμε τη σειρά του διαβάσματος. Δηλαδή δεν θα το διαβάσω το ψ διαιρείται από το χ, αλλά θα το διαβάσω το χ ανάποδα όπως διαβάζεται, όπως θα δούμε και στο επόμενο σωστό λάθος. Το χ διαιρεί, θα γράψω το ψ. Τώρα αυτή τη στιγμή η πρόταση μεταφράζεται κομψά. Υπάρχει ένας φυσικός ο οποίος διαιρεί όλους τους φυσικούς αριθμούς. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία της πρότασης. Υπάρχει φυσικός που διαιρεί, σημειώνουμε, όλους τους φυσικούς. Έτσι. Και τώρα αυτή εδώ η πρόταση θα τη φιλοσοφήσουμε λιγάκι. Βεβαίως και υπάρχει φυσικός που διαιρεί όλους τους φυσικούς. Αυτός είναι ο αριθμός 1. Το 1 διαιρεί όλους τους φυσικούς και το 0 ακόμα, έτσι, προσοχή. Πάμε στο επόμενο. Έχω τους πραγματικούς αριθμούς τώρα στο σύμπαν, άρα το υπάρχει στοιχείο του πίνακα του μεταφραστικού θα είναι υπάρχει πραγματικός που έχει τη ζητούμενη ιδιότητα. Οπότε πάω να γράψω λίγο την πρόταση, η οποία στο ερώτημα 3 είναι υπάρχει χ για κάθε ψ, χ μικρότερο ίσο του ψ, αλλά προσέξτε τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι υπάρχει πραγματικός αριθμός ο οποίος είναι μικρότερος ή ίσος από όλους τους πραγματικούς αριθμούς. Έτσι, υπάρχει πραγματικός αριθμός που είναι μικρότερος ίσως από όλους τους πραγματικούς αριθμούς. Και εδώ βέβαια θυμάστε ότι είναι σαν να λέμε ότι οι πραγματικοί έχουν ελάχιστο στοιχείο που δεν έχουν πραγματική ελάχιστο στοιχείο, όπως ούτε οι ακέραιοι έχουν ελάχιστο στοιχείο. Μόνο οι φυσικοί έχουν ελάχιστο στοιχείο. Άρα λοιπόν το ερώτημα 3 είναι λάθος. Το 2 είπαμε ότι είναι σωστό, διότι οι πραγματικοί δεν έχουν ελάχιστο στοιχείο, ούτε και μέγιστο βέβαια. Και πάμε στο ερώτημα 4. Έχω να αποφασίσω τι γίνεται με τον τροχό τάξη νη, όπου το π, χ, ψ σημαίνει ότι οι κορυφές χ και ψ συνδέονται με ακμή. Μεταφράζουμε λοιπόν σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Προσοχή. Υπάρχει λοιπόν χ κορυφή η οποία έχει τη σχέση με όλες τις κορυφές. Υπάρχει μια κορυφή η οποία συνδέεται με όλες τις κορυφές. Άρα λοιπόν η μετάφραση της πρότασης είναι υπάρχει κορυφή που συνδέεται με όλες τις κορυφές ή υπάρχει κορυφή με βαθμό νη. Με βαθμό νη λοιπόν πάει να σε παγιδεύσει εδώ. Αλλά βεβαίως δεν κάνουμε λάθος, γιατί ξέρουμε βεβαίως ότι η κορυφή, η κεντρική του τροχού, ας πούμε στον τροχό τάξης 6 τον οποίο θα ζωγραφίσω, τροχός 2, 4, 5, 6 γύρω γύρω και μία στο κέντρο, ο τροχός τάξης 7 τον οποίο έχω ζωγραφίσει εδώ, γύρω γύρω οι κορυφές συνδέονται κατά μήκος ενός κύκλου στον τροχό τάξης νη και η κεντρική κορυφή συνδέεται με όλες τις υπόλοιπες κορυφές. Προσοχή, δεν συνδέεται με τον εαυτό της. Άρα λοιπόν το ερώτημα αυτό, μεγάλη προσοχή, είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί η κεντρική κορυφή έχει βαθμό νη μειον 1 και όχι νη, έτσι. Άρα λοιπόν λάθος το ερώτημα αυτό. Αυτή την άσκηση πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε. Η σύσταση είναι ότι το κατηγόρημα όταν η ερμηνεία δεν είναι από τις συνηθισμένες που έχουμε δουλέψει, αντικατάσταση στο λεκτικό καταρχάς και μετά να δουλέψουμε με το λεκτικό το οποίο έχει προκύψει με τους προσοδείκτες. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά και στο ακριβώς.